Ίσως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό μία φορά από τις λίγες στη ζωή μου να μου κάνουν συνέντευξη. Ο κύριος Παΐσιος με ρωτάει, χαρακτηρολογώντας, θα με ρωτήσει κάτι, θα σε ρωτήσω. Θα το θεωρούσα ιδιαίτερο τιμητικό να έχω την πρώτη ερώτηση από τον κύριο Παΐσιο, γιατί θα είχα να το πω πάρα πολλά. Αλλά εκτός αυτού, θα είχα να τον ρωτήσω κι εγώ πάρα πολλά, γιατί έχω την χαρά και την τιμή να τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια και παράγει ένα έργο σημαντικό και ουσιαστικό. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το έργο, αλλά θα ήθελα να δεχτώ το ερώτημά σας, κύριε Παΐσιο. Βασικά, επειδή ασχολείσαι με την προβολή πραγμάτων και γεγονότων, θα ήθελα να ξέρω τι ήταν αυτό που σε ενδιαφέρει να μάθεις από μια τέτοια συγκέντρωση που γίνεται εδώ. Πραγματικά, με εκπλήσει ευχάριστη, γιατί ξέρει τόσα χρόνια να κάνω ερωτήματα. Ξέρετε, θέλω και εγώ κάποιες φορές κάποιος να με ρωτάει. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε. Καταρχήν, η εταιρεία σας τα τελευταία χρόνια έχει δείξει δείγματα γραφής χωρίς κανένα ίχνος κολακίας. Δεν έχετε δώσει μόνο έμφαση σε αυτό που λέμε προϊόν, δίνουμε στον αγρότη να το αγοράσει. Έχετε δώσει έμφαση στο μέλλον. Έχετε δώσει έμφαση στις νέες γενιές και λέτε ότι το μέλλον της ζωής μας είναι ο πρωτογενής τομέας. Αλλά για να έχουμε υγιές και πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να υπάρχει τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία εξελίσσεται σε γρήγορους ρυθμούς. Εσείς, παρόντες στις εξελίξεις, δίνετε μεγάλη έμφαση εκτός από το προϊόν, αλλά δίνετε και στην σύγχρονη γεωργία. Δίνετε και στην γεωργία ακριβίας, η οποία θα είναι το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Άρα λοιπόν, η δική σας συμβολή σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτήν την ημερίδα, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχετε επιλέξει και έχετε φέρει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά. Τόσο ο κύριος Σκουφάς, όχι, από το, ο κύριος Φούντας, ο κύριος Φούντας από το Πανεπιστήμιο, ο οποίος θα μιλήσει ακριβώς για την γεωργία ακριβίας, αλλά το ίδιο και στην αυριανή εκδήλωση που θα είναι ο κύριος, μου διαφεύγει, είναι Ισπανός. Χωσέ Λουίς, ο οποίος έρχεται για να κάνει ανάλυση ενός καινούριου προϊόντος. Αυτό που γίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις, αυτές τις σκέψεις, είναι ότι οι εταιρείες κάνουν ένα είδος χρηματοδότησης, γιατί έχουν βέβαια καλεσμένους και έξοδα. Και σε αυτή τη χρηματοδότηση τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουν προϊόντα τους ή τις δράσεις της εταιρείας. Εμείς από πέρσι πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτές τις, τουλάχιστον τις εκδηλώσεις, να δώσουμε μια βάση επίσης στην εκπαίδευση και σε προώθηση νέων μεθόδων. Γι' αυτό δεν θα έλεγα αποκλείουμε, αλλά περιορίζουμε την παρουσία νέων προϊόντων ή των δράσεων της εταιρείας μας και φέρνουμε ανθρώπους από πανεπιστήμια μάλλον σκοπεύοντας και στοχεύοντας στο να μεταδώσουμε τις καινούργια γνώση και καινούργιες μεθόδους στο ευρύτερο κοινό. Γι' αυτό το κάνουμε. Και αυτό η πρώτη μου ερώτηση ήταν εσάς, επειδή σας βλέπω και σαν καταναλωτή των τροφών, αυτό που παράγει η γεωργία μας, τι θα ήταν αυτό που θα σας ενδιέφερε περισσότερο? Και αντιστρέφω το ρόλο. Εσείς σαν καταναλωτής, τι θα σας ενδιέφερε για την καλλιέργεια, για τα προϊόντα που τρώτε, για τα προϊόντα που φοράτε, αν μιλάμε για βαμβάκι? Όσον αφορά τα προϊόντα της διατροφής μας, υγιή προϊόντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με την τεχνολογία, με την καλή καλλιέργεια, με τη σωστή καλλιέργεια και τη σωστή παροχή και υπηρεσιών αλλά και προϊόντων που δίνετε εσείς, όσον αφορά αυτό που τρώμε. Όσον αφορά τώρα το βαμβάκι, θεωρώ ότι έχετε κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καταρχήν, μιλάμε για ελληνικότητα. Έχετε δώσει στις ποικιλίες σας δύο όμορφα ονόματα, ο Φίβος και η Άβρα, τα οποία μας παραπέμπουν στην αρχαιοελληνική μας ιστορία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θεωρώ ότι και το βαμβάκι, όσο και να φαίνεται περίεργο, περνάει και αυτό στη διατροφική μας αλυσίδα, πέρα από την αλυσίδα της ένδυσης. Στη διατροφική αλυσίδα περνάει με τα σπόρια τα οποία μπαίνουν στις διάφορες τροφές, τα οποία αναμειγνύονται και με άλλα. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει σωστή και καλή και υγιής καλλιέργεια, και το κομμάτι της διατροφικής μας αλυσίδας είναι και αυτό υγιές. Όσον αφορά το βαμβάκι σαν προϊόν,
χαρακτηρίζει στην Ελλάδα σαν εθνικό προϊόν. Άρα η ποιότητα του προϊόντος η οποία παράγεται δίνει προστιθέμενη αξία και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και ένα βήμα περισσότερο και πιστεύω ότι εσείς θα το κάνετε αυτό, να πάμε σε προϊόν το οποίο θα καταλήγει σε αυτό το σακάκι παράδειγμα, το οποίο θα έχει ταυτότητα. Δηλαδή θα λέμε ότι αυτό το βαμπάκι είναι από την ποικιλία Αύρα ή Φίβος, το οποίο συλλέχθηκε από τον Θεσσαλικό κάμπο, μεταποιήθηκε από το τάδε εργοστάσιο, σχεδιάστηκε από τον τάδε σχεδιαστή, ράφτηκε από τον Νίκο Μόδα Στάδη και το φοράει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό που λέτε, αλλά για να φτάσουμε εκεί έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Αυτά που... Ίσως ήταν πολύ ουτοπικό αυτό και πολύ... Όχι, δεν είναι ουτοπικό. Άλλωστε το να ονειρεύεται κανείς δεν είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που δεν ονειρεύονται δεν ζουν. Αλλά αυτό που έχει σε αυτή τη φάση που έχει σημασία, για από ό,τι παρακολούθησα τις τοποθετήσεις πολλών καθηγητών και συναδέλφων, είναι η γεωργία σε αυτή την περίοδο περνάει μια φάση στην οποία τα μέσα φυτοπροστασίας περιορίζονται δραστικά και όχι τόσο από θέμα επικινδυνότητας, γιατί αυτό σιγά σιγά και με τη γεωργία ακριβίας και με τα καινούργια σκευάσματα και με τις μεθόδους... Έχουμε μια πιο ήπια μορφής, έτσι. Ναι, μια, και με τις μεθόδους προστασίας και με τις συνεχείς μετρήσεις των υπολοιμάτων. Αυτό το θέμα της ασφαλείας προχωράει πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχει και μια πολιτική άρνηση, μια κοινωνική, αν θέλετε, άρνηση στο να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η οποία, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι, να το τοποθετήσω έτσι, δεν είναι δικαιολογημένη ουσιαστικά. Όχι τουλάχιστον με τα μέσα και τους τρόπους που εφαρμόζεται σήμερα η γεωργία και μετά από τις κατ' επανάληψη και πολλαπλές αναλύσεις τροφών και προϊόντων που γίνονται. Κατά συνέπεια λοιπόν περνάει μια φάση δύσκολη, μάλιστα ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σήμερα είπε ότι η Ευρώπη δεν θέλει τη γεωργία. Και ήταν μια βαριά κουβέντα που είπε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αν τουλάχιστον δεν τη θέλει, αδιαφορεί. Εμάς, εν πάση περιπτώσει, στην εταιρεία Α, για να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας, στην ελληνική εταιρεία Α, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι να είμαστε σωστοί, να είμαστε επιλεκτικοί και στα προϊόντα και στην ποιότητα. Έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία είναι μια στάση, όπως λένε, δηλαδή έχουμε στην παλέτα των προϊόντων μας έχουμε και φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλληλα λιπάσματα και κατάλληλους σπόρους και υγειονομικής σημασίας προϊόντα και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν το ελληνικό δυναμικό. Οι ποικιλίες που είπατε, οι νέες ποικιλίες Βαμβακιού, Αύρα και Φίβος, είναι προϊόντα, όπως ξέρετε, Ελλήνων γενετιστών, είναι καθαρά προϊόντα της Θεσσαλίας. Τα πειραματιζόμαστε τώρα 5 χρόνια, πάνε εξαιρετικά, εξαπλώνονται σιγά σιγά και πιστεύω ότι θα πετύχουμε και να κατακτήσουμε μεγάλες εκτάσεις ώστε και το βαμβάκι το ελληνικό να αποκτήσει μια ομοιομορφία που τώρα τελευταία λόγω της την έχει χάσει λόγω των πολλαπλών ποικιλιών που εμφανίζονται. Παράλληλα, περνάμε σε οποιασδήποτε νέες τεχνολογίες μπορούμε και είναι εφικτές από μια ελληνική εταιρεία να πραγματοποιηθούν. Τώρα πρόσφατα είναι πολύ φρέσκο, πολύ σημερινό θα έλεγα. Βγάλαμε έναν τιμοκατάλογο, ο οποίος είναι διαδικτυακός τιμοκατάλογος, είναι ένας τιμοκατάλογος όλων των προϊόντων της εταιρείας. Μέσα όμως από αυτό το τιμοκατάλογο δεν βρίσκεις μόνο τιμές, οι οποίες θα είναι και μονίμως επικαιροποιημένες, γιατί είναι ζωντανός ο τιμοκατάλογος αυτός, αλλά παραδείγματος χάρη με το να πατήσεις ένα προϊόν που σε ενδιαφέρει, σου βγάζει όλο το φάσμα των καλλιεργειών που μπορεί να εφαρμοστεί, σου βγάζει δοσολογίες, σου βγάζει την τελευταία επέμβαση, την επιτρεπόμενη, το πόσες φορές η επέμβαση πρέπει να γίνεται, ή όταν φτάσει στα λιπάσματα σου δίνει τις δοσολογίες ανάλογα με τις καλλιέργειες, σου δίνει πόσες μονάδες αζότου ή φωσφόρου χρειάζεσαι, παραδείγματος χάρη αν κάνεις αρακά ή μυδική ή βαμβάκι. Και αυτό είναι μια δική μας πατέντα, την οποία και στην Ευρώπη, νομίζω και παγκοσμίως την έχουμε κάνει και θα δώσει μεγάλη βοήθεια και ειδικά στους συναδέλφους του σήμερα που θα αρχίσουν να ασχολούνται με τη συνταγογράφηση όπως τη ζητάει το Υπουργείο, θα τους εξυπηρετήσει, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να λύσουν προβλήματα άμεσα.
να είναι στον αγρό και να θέλουν να δώσουν μια απάντηση ή να πάρουν μια απόφαση. Θα βγάζουν το τάμπλετ ή θα βγάζουν το κινητό του τηλέφωνο και θα μπορούν να το κάνουν. Κάναμε δηλαδή αυτό το καινούριο βήμα μπροστά που νομίζω θα βοηθήσει τους ανθρώπους, τους συναδέλφους για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Βλέπετε μια νέα γενιά αγροτών που ασπάζεται πλέον όλα αυτά τα οποία λέμε, δηλαδή με γνώση, επευθυνότητα, στηρίζουμε την φυτοπροστασία γιατί τη διαβάζουμε, τη μελετάμε, κάνουμε όλα αυτά τα οποία είπατε, υπάρχει δηλαδή μέλλον. Το βλέπετε αυτό ή τα παλιότερα χρόνια οι πατεράδες μας, καλώς ή κακώς, λίγα πράγματα ήξεραν, αυτό που ήξεραν το έπραταν, δεν εξετάζουμε πώς, οι γνώσεις που ήταν μετρημένες, ήταν πολύ εμπειρικές. Ναι. Απλά να σας πω, ο πατέρας μου έλεγε, θα ρίξουμε λίπασμα 50-60 κιλά. Μετά εμείς όταν αρχίσαμε και λέγαμε πρέπει να κάνουμε και μια ανάλυση δάφους, αντέδρασαν στην αρχή, αλλά το δέχτηκαν μετά. Κοιτάξτε, καταρχήν μέλλον. Μέλλον θα υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει. Έτσι. Και δεν είναι θέμα αισιοδοξίας, απλά είναι θέμα αναγκαιότητος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Η συνεχής εκπαίδευση και η ανάλυση, επιστημονική ανάλυση όλων των δεδομένων μας οδηγούν σε αυτά που λέτε και σε επιλογές και σωστές επιλογές. Το θέμα είναι, με συγχωρείτε, πότε είναι οικονομικά εφικτό και είναι και πραγματοποιήσιμο. Όταν κανείς είναι μέσα στο χωράφι, με την πολυμορφία παραδείγματος χάρη που έχει η ελληνική γη, είναι εξαιρετικά δύσκολο παραδείγματος χάρη να κάνει μια ανάλυση στο χωράφι του, η οποία να παραμείνει και να ξέρετε ότι εδώ είναι, παράδειγμα, εδώ μου λείπει φωσφόρος ή και μου λείπει κάλιο. Εμείς αυτό που κάναμε, ας πούμε, στον ηλεκτρονικό κατάλογο που σας λέμε, είναι ότι όταν βάλεις μια νέα καλλιέργεια, βάζεις μια καλλιέργεια οποιαδήποτε, βάζεις καρπούζι. Τι λιπαντικές μονάδες χρειάζεσαι για να παράξεις έναν τόνο καρπούζι? Χρειάζεσαι τόσο άσο, τόσο φωσφόρο, τόσο κάλιο, χρειάζεσαι τόσα μεσοστοιχεία, τόσα μικροστοιχεία. Στα δίνουμε με ένα λίπασμα ή οποιοδήποτε θέλεις, γιατί εμείς γνώση δίνουμε σε αυτό, δεν κάνουμε προμόσιο. Και μπορείς τουλάχιστον να δώσεις το έδαφος αυτό που ζητάς να του πάρεις ή αυτό που του έχεις πάρει πέρσι βάζοντας το μπαμπάκι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι και πραγματικές και ουσιαστικές και οικονομικές. Το ίδιο και με τα προϊόντα. Όταν ανοίγεις ένα προϊόν στην εταιρεία μου, βλέπεις παραδείγματος χάρη, συγχωρείτε, ότι το Bulldog παραδείγματος χάρη ή το Araber, εκτός από το αχλάδι, μπορεί να πάει και στο μήλο, μπορεί να πάει και στο ακτινίδιο. Λέω ένα παράδειγμα, τώρα μην κάνω και λάθος δηλαδή και εγώ. Αλλά μπορεί να πάει και σε άλλες καλλιέργειες. Οπότε και εσύ κοιτάς κάτι οικονομία να ρυθμίσεις τις αγορές σου. Να μην ψάχνεις να βρεις άλλο προϊόν για το αχλάδι, άλλο για το μήλο και άλλο ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχεις. Τη στιγμή που το ίδιο προϊόν μπορεί να σου καλύψει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες τις προσβολές που έχεις. Θέλω να πω δηλαδή, ναι, υπάρχει μέλλον, ναι, το μέλλον είναι καλύτερο και η γνώση των πραγμάτων και η συνεχής τριβή με την πραγματικότητα είναι αυτό που μπορεί να θα σου φέρει λύσεις. Βέβαια, τα βασικά προβλήματα της γεωργίας, ο μικρός αγρός, ο μικρός κλήρος, είναι γεγονός. Οι μικρές επενδύσεις που γίνονται κατά ανάγκη είναι γεγονός. Για μένα, και το λέω από πολύ καιρό, υπάρχουν λύσεις. Οι λύσεις είναι στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων που η Ελλάδα μπορεί λόγω καιρικών συνθήκων, κλιματολογικών συνθήκων να το κάνει, υψηλής ποιότητας προϊόντων και κατάλληλου χειρισμού, εμπορικών χειρισμών και αν θέλετε χειρισμών marketing όπως το λέμε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει κανείς σε κρατική βάση, σε συλλογική βάση, γιατί δυστυχώς με την κατάρρευση των συνεταιρισμών, οι οποίοι νομίζω ότι είναι δύσκολο να αναβιώσουν πάλι, υπήρχε μια διαδικασία και μια διεργασία με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, η οποία σιγά σιγά... Υπάρχει μια άλλη τάση τώρα, αλλά ας ελπίσουμε θα είναι θετική. Αλλά ακόμα δεν είναι οριστικοποιημένη. Το ζήτημα είναι ότι οι συνεταιρισμοί ή οποιασδήποτε συντονισμένες μονάδες, εάν δεν στοχεύουν σε σωστό μάρκετινγκ και στη διαχείριση του προϊόντος τους σωστά, δεν πρόκειται να πετύχουν. Σας λέω γιατί στο παρελθόν έβλεπα συνεταιρισμούς με εξαιρετικά προϊόντα, τους οποίους ενδιέφεραν να ανοίξουν σούπερ μάρκετ για να πουλάνε μια δεκάρα πιο φθηνά τον καφέ. Και άφηναν το προϊόν τους και χάλαγε. Θέλω να πω δηλαδή ότι σήμερα πρέπει να στοχεύεις στην ψηλή ποιότητα, είτε λέγεται λάδι, είτε λέγεται στάρι, είτε λέγεται μπαμπάκι, και την σωστή τοποθέτησή τους στην αγορά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ροδάκινο φέτος στην Ελλάδα δεν πήγε καλά. Πετάχτηκε. Στην Γερμανία τα σούπερ μάρκετ δεν είχαν ροδάκινα. Έχουμε χάσει τα δίκτυα
πρέπει να δικτυωθεί πάλι η Ελλάδα σε αυτά. Έχουμε χάσει μεγάλο μερίδιο αγοράς. Έχουμε χάσει, δεν είμαστε δικτυωμένοι δυστυχώς. Χρειάζεται δικτύωση και τη δικτύωση δεν μπορούν να την κάνουν οι αγρότες με τη μικρή ιδιοκτησία. Ούτε οι μικροί συνεταιρισμοί μπορούν να την κάνουν. Εάν δεν έρθει με κρατική από πάνω προσπάθεια να συγκροτηθεί μια ομάδα ανθρώπων που ξέρουν από εμπόριο, που ξέρουν από γεωργία και να ξαμουληθούν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να πούνε ροδάκινο σαν το ελληνικό δεν έχετε ξαναφάει. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ από κανένα υπουργείο και κανένα υπουργό ούτε στο παρελθόν ούτε μέχρι σήμερα. Πρέπει να γίνει. Θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Κάποτε θα γίνει. Το προσπαθούμε. Ίσως είναι μέλημα και δικό σας, όταν λέω δικό σας, όλων των ανθρώπων της δικής σας γνώσης και εμπειρίας, που με τις προτάσεις να εισακουστούν. Γιατί πιστεύω έχετε κάνει προτάσεις άπειρες. Αλλά το θέμα είναι απλά να εισακουστούν. Προτάσεις γίνονται συνέχεια, αλλά ξέρετε και ορισμένα πράγματα είναι πολύ εμφανή. Δηλαδή δεν κατάλαβα, ας πούμε, για ποιο λόγο ένα τυρί όπως είναι η παρμεζάνα στην Ιταλία, όπου θέλεις παρμεζάνα από την Ιαπωνία μέχρι την ακτή του Πυρός και το Βόρειο Πόλο, μπορεί να βρεις παρμεζάνα. Γιατί να μην μπορείς να βρεις ελληνικό λάδι, λέω. Γιατί δεν μπορείς να βρεις κάτι ελληνικό που έχουμε εξαιρετικά πολύ. Είναι και εισάξια και καλύτερα μπορούμε να πούμε. Σας λέω παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά τα ξηρά δαμάσκηνα. Μέχρι πρόπερση δεν υπήρχαν ελληνικά. Τα φέρναμε εισαγωγή από την Καλιφόρνια. Τα τελευταία δύο χρόνια και τα αγοράζουμε τα μανίας γιατί είναι πραγματικά καλύτερα. Έχουν βγει ελληνικά από ξεραμένα δαμάσκηνα. Είναι καταπληκτικά. Αυτά τα προϊόντα πρέπει κάποιος να τα δει και να τα κοιτάξει και να την επεκτείνει την καλλιέργεια στην Ελλάδα και να κοιτάξει να κάνει εξαγωγή. Το ίδιο και με τη φακή, παράδειγμα, που τα τελευταία χρόνια αρχίζει και παίρνει κάποια άνοδο σταδιακά. Γιατί? Ξαναφερθήκαμε σε δύο προϊόντα τα οποία είναι Λοιπόν, αυτά όλα τα πράγματα θα πρέπει κανείς, πρέπει δηλαδή να σας πω κάτι, είναι ζήτημα πολιτικής, ουσιαστικά πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας, πάντοτε. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής, θα πρέπει να κάτσει κάτω και να σταματήσει να πιστεύει ότι η μόνη του δουλειά είναι, παραδείγματος χάρη η βασική του δουλειά, ας πούμε να μην το λέω, είναι να κάνει ανακατανομή των ευρωπαϊκών, της ευρωπαϊκής υποστήριξης και να κοιτάξει πώς θα μπορέσουμε όχι μόνο να γίνουμε. Γιατί αυτάρκης μπορούσαμε να γίνουμε, ας πούμε, και στα κτηνοτροφικά, όχι, που είναι ένα θέμα σοβαρό και αυτό να γίνουμε αυτάρκης, αλλά και το άλλο είναι ότι εκεί που μπορούμε να πάμε καλά, που είναι τα προϊόντα τα καλά, να τους κάνει καλό μάρκετινγκ. Τα ακτινίδια φέτος, πολλά ακτινίδια τα διαχειρίστηκαν οι Ιταλοί. Πολλοί από το λάδι μας το κάνουν μάρκετινγκ οι Ιταλοί. Γιατί? Δεν είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς. Αλλά είμαστε απλώς, δεν είμαστε οργανωτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα ερωτήματα που μου θέσατε. Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό, αλλά γιατί αποκόμισα πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα μαζί σας. Είναι μεγάλη χαρά. Κάθε φορά που σας βρίσκω, έχετε να μου πείτε κάτι καινούριο και κάτι μελλοντικό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και στους ακροατές.